100.000. Οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου και εκτός ΑΣΕΠ. Εκτός ΑΣΕΠ έχουν προσληφθεί. Και αορίστου χρόνου. Έτσι. Μία τελίτσα εδώ. Εκτός ΑΣΕΠ όταν λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι έχουν μετατραπεί οι συμβάσεις τους. Ακόμη και αν πέρασαν από ΑΣΕΠ, όπως έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα 164. Από μετάταξη. Και αυτοί που έχουν έρθει από μετάταξη. Δεν μας ενδιαφέρει πώς είχαν προσληφθεί αρχικά, μας ενδιαφέρει πώς πήγαν στο δημόσιο. Μάλιστα. Δηλαδή, στο δημόσιο, πώς πήγαν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο που, που βρίσκονται είναι εκτός ΑΣΕΠ. Έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ. Μπράβο. Λοιπόν, εργαζόμενοι λοιπόν με ειδικότητα γραμματέως διοικητικού λογιστικού. Διοικητικού παύλα λογιστικού, μην μπερδευτούμε. Προσοχή. Ναι. Δεν είναι το σκέτο λογιστικό που είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Είναι διοικητικό λογιστικό. Αφού έχουμε πει ότι είναι από αυτή ηλικία ουρήση. Θέλω να πω ότι οι λογιστές είναι όλοι. Επειδή οι υπάλληλοι παθαίνουν πολλαπλά εγκεφαλικά, καλό είναι να του τα διευκρινίσουμε. Γι' αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να μην τρελαθούμε. Όλοι μαζί. Και, λοιπόν. Οι εργαζόμενοι με ειδικότητα διοικητικού οικονομικού είναι αυτοί οι οποίοι έχουν γίνει αορίστου χρόνου. Με το νόμο 290 του 1994, βλέπετε πόσο πίσω γυρίζουμε. Αφορά σε ένα νόμο που είναι πολύ παλιό, το 1994, είναι 18 χρόνια ο νόμος αυτός. Τον 28, νόμο 2839 του 2000 και το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου, όπως το λέμε, το 164 του 2004. Δηλαδή, μπορεί να απολυθεί κάποιος που δουλεύει από το 1994, εννοείται στο. Από το 95. Αν έγινε αορίστου με το νόμο 290 του 1994 και πέφτει σε αυτές τις κατηγορίες, είναι απόφυτος λυκείου. Έγινε μετατράπηκε η σύμβασή του σε αορίστου χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ και έχει ειδικότητα γραμματέως, μπαίνει μέσα σε αυτό το. Πέστε μου κάτι, σύστημα. Κυρία Τσίπρα. Όσοι προσελήφθησαν πριν το 1994, που δεν υπήρχε ΑΣΕΠ. Αυτό δεν μας το διευκρινίζει. Όχι, προφανώς δεν υπήρχε. Τότε υπήρχαν βέβαια κάποιες διαδικασίες επιλογής, χωρίς τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, αλλά ήταν διαδικασίες με αντικειμενικά κριτήρια. Μπορεί να είναι και αυτοί μέσα. Αυτοί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι μέσα. Γιατί το λέω? Γιατί η διατύπωση του νόμου μιλάει αν προσελήφθησαν μέσω διαδικασίας επιλογής. Δεν μπορεί να είναι μέσα αυτοί. Με αξιοκρατικά κριτήρια. Ξέρω εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν προσληφθεί και το 83 και μετέπειτα. Και το 89. Με εξετάσεις άνθρωποι. Όχι και χωρίς εξετάσεις. Το εκτός ΑΣΕΠ. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ προσελήφθη με μια ειδική διαδικασία επιλογής με αντικειμενικά ένα κριτήρια. Λεπτό. Δεν υπήρχαν και άνθρωποι πριν το 1994 που προσλαμβάνονταν. Στο Υπουργείο Οικονομικών και χωρίς διαγωνισμού. Και χωρίς διαγωνισμού που προσλαμβάνονταν. Αυτή που προσελήφθησα χωρίς διαγωνισμού, λοιπόν, χωρίς τίποτα. Έτσι, επειδή, πριν τον νόμο Πεπονή, να το πούμε έτσι. Να βάλουμε ένα γενικό κανόνα. Όποιο προσελήφθη με διαγωνισμό και διαδικασία επιλογής. Δεν είναι μέσα. Όποιος δεν προσελήφθη με διαγωνισμό. Είτε μιλάμε εκτός ΑΣΕΠ. Όποιος δεν προσελήφθη με διαγωνισμό. Όποιος δεν προσελήφθη με διαγωνισμό και έγινε αορίστου η σύμβασή του με οποιονδήποτε άλλο χρόνο, αυτοί απολύονται. Μισό λεπτό. Το 1992 είχα εγώ ένα μπάρμπα στην Κορώνη, δηλαδή έναν υπουργό ή ένα βουλευτή οτιδήποτε και με έβαλε στο δημόσιο. Τρούποσα. Συγγνώμη, έχετε μία λάθος αντίληψη. Με αφορά ή όχι. Πριν το 1994 δεν υπήρχε με ένα ΣΕΠ, αλλά υπήρχε νόμος που όριζε πώς γίνονται οι προσλήψεις. Με διαδικασία επιλογής και πάλι τότε. Είτε γραπτούς διαγωνισμούς, είτε με προσόντα. Που σημαίνει ότι εάν εγώ μπήκα με αξιολογικά κριτήρια, δεν με αφορά. Αν μπήκα εκτός αξιολογικών κριτηρίων λόγω μπάρμπα στην Κορώνη, με αφορά. Και μετά έγινα ορίστου σιγά σιγά.